Ξέρετε πόση χαρά νιώθω τώρα που βρίσκομαι σε μια βεράντα και χαζεύω τη Θεσσαλονίκη ολόκληρη και βλέπω όλα αυτά τα κτίρια που μέσα μένουν χιλιάδες άνθρωποι και σκέφτομαι και λέω άραγε μωρέ μέσα σε αυτόν τον τόπο όλων πόσοι είναι χαρούμενοι και πόσοι είναι οι πονεμένοι. Πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν, χαίρονται, αντέχουν, παλεύουν, βρίσκονται. Και πόσοι είναι αυτοί που βούλιαξαν. Γιατί βουλιάζει μωρέ ο άνθρωπος, γιατί βουλιάζει, για σκεφτείτε λίγο. Γιατί βουλιάζει. Πρώτον γιατί εδώ μέσα το γεμίζει χαζομάρες. Το γεμίζει χαζομάρες. Και μετά γιατί χάνεται η ψυχή του και η καρδιά του. Γιατί. Πρώτον γιατί χάνει το Θεό του. Χάνει μωρέ, χάνουμε την επαφή μας με το Θεούλη μας. Με την Παναγίτσα μας, με τους Αγίους μας. Είναι δυνατόν να είσαι στη Θεσσαλονίκη και να χάσεις την επαφή σου με τον Άγιο Δημήτριο, με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, με την Αγία Σοφιά, με την Παναγία Δεξιά, με τις υπόλοιπες δεκάδες άλλες εκκλησίες εδώ, με τον Άγιο Νικόλαο τον Ορφανό. Παλιές εκκλησίες, μεγάλες εκκλησίες, σπουδαίες εκκλησίες. Χάνουμε λοιπόν το Θεό και μετά χάνουμε και τον εαυτό μας, χανόμαστε. Αλλά χάνουμε όμως και κάτι ακόμα. Χάνουμε και την επαφή μας με ποιον, με τον συνάνθρωπο. Δεν έχουμε φίλους, δεν έχουμε συγγενείς, χανόμαστε. Και όταν χανόμαστε οι άνθρωποι, έρχεται και ο διάολος από πάνω και μας απελπίζει και μας στέλνει αδιάβαστος. Διάβασα ένα άρθρο πριν λίγες μέρες ότι στην Ευρώπη η κατάθλιψη είναι, λέει, η πρώτη ασθένεια πλέον. Λέτε, μωρέ, την κάνουμε κι εμείς την κατάθλιψη πρώτη ασθένεια. Είναι δυνατόν σε αυτόν τον τόπο να κάνουμε την κατάθλιψη πρώτη ασθένεια? Όχι, όχι. Πάμε λοιπόν. Πάμε πάλι από την αρχή. Ποια αρχή? Να διάσει αυτό, να γεμίσει αυτό, να τα βρούμε με τον Θεό μας και να τα βρούμε και με τους συνανθρώπους μας. Έχει κόσμο πολύ. Κάποιος θα βρούμε φίλους. Και έλεγε και ο Παΐσιος, όταν δεν μπορείς να βρεις φίλους από τους ανθρώπους, μπορείς να βρεις φίλους από τους Αγίους. Από τους Αγίους. Ναι μωρέ, αυτό είναι. Να φτιάξουμε λοιπόν φίλους πολλούς. Να φτιάξουμε φίλους. Και τότε να μην φοβόμαστε τίποτα.